Γεια σας! Freddy Plays εδώ. Γεια σας! Και σήμερα παίζουμε Flound Escape 2. Και ξέρετε πολύ καλά ότι... Δεν ξέρω να κολυμπάω. Ξέρετε είναι δύσκολο για μένα να κολυμπάω. Ξέρετε την αρκούδα. Ναι, κανονικά οι αρκούδες... Είναι πολύ εύκολο για αυτές να κολυμπάνε, αλλά για μένα όχι. Γι' αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς. Οι αρκούδες είναι οι καλύτερες στο κολύμπι. Για να πιάσουν το ψάρι τους, αλλά εγώ είμαι διαφορετική. Γιατί σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να έχω τις ικανότητες που έχω. Οπότε τζίφος. Να τους πήρα ένα τάγκ. Πνίγομαι! Α, μπαίνω από εδώ. Α, τώρα έχω έξτρα αέρα. Καλό είναι ή κακό? Καλό βέβαια. Πνίγομαι! Acid! Acid! Πνιγήκαμε. Noobs! Κανένας δεν βρει τους άλλους. Τώρα έβαλε το elevator να μας δίνει όλα τα insane. Μπράβο. Stupid. Δεν είναι καλό να λέμε stupid. Μεταξικά σου τρελός. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, επειδή δεν μπορώ να κολυμπήσω. Δηλαδή αυτό εδώ είναι... That makes no sense. Δεν βγάζει νόημα. Όχι. Όχι το familiar ruins. Άρα τώρα περιμένω όλους να πατάνε τα κουμπιά. Αλλά όταν θέλω εγώ να πατήσω ένα κουμπί, δεν μπορώ. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Θα σας πω. Εγώ πηγαίνω και μετά ένας τυχαίος player πηγαίνει και το παίρνει. Γι' αυτό μου λέω ρατσιστή αρκούδας. Θα πάμε πάνω. Με εντυπωσιάζει που είμαι τόσο ψηλά εδώ. Κοιτάξτε, απλώς το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο για μένα. Άρεσε normal και easy, εντάξει. Καλά, έχω νικήσει και ένα hard, αλλά insane δεν έχω νικήσει ποτέ μου. Όχι, άλλησε ακόμη. Α, και να σας δείξω και ένα μυστικό. Πιο μετά. That guy made us noobs. Ω, καλά, η άλλη τσακώνεται. Το γόνο τα καλαφά. Έλα. Ψηλά, χέρια ψηλά. Λοιπόν, βλέπετε αυτό εδώ. Βγαίνετε εδώ πέρα και πηγαίνετε προς τα εκεί και θα δείτε αυτό εδώ το μπλε. Πηγαίνετε, απλά πατήστε,
Πατήστε το jump και μπήκατε μέσα. Είναι τέλειο, μιλάμε. Έχει ωραία μουσική. Δηλαδή... Θα σας δείξω. Αλλά περιμένετε. Να. Έχει ωραία μουσική. Ποιος είναι αυτός? Ό,τι και αν είναι, με τρομάζει. Λοιπόν, από το βλέπετε για κάποιο λόγο με πάλι εδώ. Ναι, έκανα πάλι το γύρο πίσω. Και αυτό εδώ είναι ένα secret που πρέπει να ξέρετε. Κάτσε. Οχ. Κάτσε. Μαστού. Το αγαπημένο μου emote είναι το noob emote. Γιατί? Γιατί έχει μια τόσο επική κίνηση που δεν θέλω να αγοράσω νέο emote. Και ξέρετε γιατί τα λένε Staffy Coins? Ε, δεν είναι Flout Coins για μένα, είναι Freddy Coins. Freddy Coins. Κάτι κάνω εδώ. Α! Βοήθεια. Ω Παναγιά μου, νόμιζα. Νόμιζα και το. Α, θα πέφτω σε αυτό εδώ. Μπορώ να πάρω κάτι. Πού μπορώ να πάρω αυτό? Στο μου, δώστο μου. Πώς μπορώ να το πάρω? Το παιδί είναι ένα χαλασμένο. Γιατί δεν γράφει? Λοιπόν, σας το υπόσχομαι, αυτή τη φορά δεν θα πέσω καθόλου. Σας το λέω, σας το λέω. Δεν θα πέσω καθόλου και δεν θα πνιγώ καθόλου. Να σας δείξω. Είναι τόσο καλό. Μπορώ να κολυμπήσω. Κοιτάξτε αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι δεν το είχα σε αυτή τη φορά. Αλλά τώρα, πάμε. Σας το λέω, δεν θα πεθάνω καθόλου. Οχ, όχι πάλι. Α! Εντάξει, εντάξει, το παίρνω πίσω, είναι ωραίο το μάτι. Ου! Γιατί έχει μουσική. Αυτός εδώ δεν είναι σαν το typical type. Και όσοι δεν το ξέρετε είναι... Επειδή πολλοί από εσάς μπορεί να μην παίρνετε Roblox και αυτό. Να παίζει Roblox είναι καλό. Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Και ξέρω ότι πολλοί που είναι fans μου δεν το παίζουν. Καλά, ούτε κα... ούτε... Λοιπόν, αυτή τη φορά είναι και η τελευταία. Δεν θα πεθάνω στο επόμενο round. Σας το υπόσχομαι. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά δεν θα πεθάνω καθόλου. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Θα πεθάνω καθόλου. Θα σας το αποδείξω. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι να κάνω. Ουί! Δεν το έχω. Πνίγομαι όλη την ώρα.
Δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρετε ανθρώπους που... Όχι, όχι. Το χάσα. Και ακόμα γίνονται οι σέμι. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Αυτό ήταν το τέλος. Δεν θα τα ξαναπούγω. Λοιπόν, γι' αυτό κάντε ένα στρωτό like, ένα subscribe και ένα share. Και μην ξεχάσετε το hashtag όπως πάντα, το γέλι της αρκούδας. Bye!